θέλω να σας πω ότι με αρχηγό μας, ας το πούμε έτσι, την κυρία Τερογαλά, η οποία είναι και εκείνη καθηγήτρια στις σχολές μας κάτω στη σχολή του Πειραιά. Ευχαριστώ σε όλους σας και ειδικότερα να ευχαριστώ στην κόρη μου, την κυρία Ιακώβου, γιατί την Αγία Βαρβάρα μας, εδώ το σχολείο μας, το έχει μετατρέψει στο πρώτο σχολείο με τους περισσότερους μαθητές. Εγώ, ο δεύτερος παρανομαστής της σχολής που και εγώ με διδάσκω την κομμωτική και την αισθητική, έχουμε και τη συνεργάτηδά μας, την κυρία Βιβλής, που είναι έτσι λοιπόν αυτή είναι μια συνολική, γιατί εμάς μας αρέσει να μιλάμε πολύ όμορφα για τους συνεργάτες μας. Είναι μια λοιπόν συνολική δουλειά και προσπάθεια, όχι μόνο από έναν άνθρωπο, από πολλούς. Απλά εμείς είμαστε οι πιο τρεις βασικές. Άλλοι πάλι λόγω δουλειάς δεν μπορέσαν να έρθουν, γιατί έχουν κάστην. Έχουμε και την καθηγήτριά μας στο μακιγιάζ, η οποία βρίσκεται σε κάστην αυτή τη στιγμή, δουλεύει για μια ταινία. Οπότε λοιπόν μπορούσαμε να είμαστε αυτοί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με έχουμε τρεις βασικές ειδικότητες. Οι τρεις ειδικότητές μας είναι η αισθητική άκρων, που θα δείτε τα παιδιά και τα πρωτάκια μας και τα πιο έμπειρά μας παιδιά που τελειώνουν τώρα, θα μας δείξουν με θέμα την άνοιξη τα σχέδιά τους. Έχουμε τους κομμωτές μας. Οι κομμωτές μας πάλι και αυτοί στον τομέα του θέματός μας που είναι η άνοιξη, θα μας δείξουν και αυτοί τις δημιουργίες τους. Μέσα στους κομμωτές μας να ξέρετε ότι έχουμε και πολλά πρωτάκια και δεν θέλαμε να τα απορρίψουμε, θέλαμε να βγουν και να δείξουν ό,τι μπορούσαν να δείξουν. Έχουμε τους μπαρμπέριδες μας που, όπως σας είπε η κυρία Τυρογαλά, είμαστε από τις πρώτες σχολές που βγάλαμε το μπαρμπέρικο, όχι σαν μόδα, σαν τεχνική, μόνο για μπαρμπέριδες, χωρίς να εμπλέκεται πάνω στην κομμωτική. Τους make-up artists που δουλέψαν και αυτοί πάρα πολύ για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε σήμερα. Η Τζοβάνου Ειρήνα με τη Βαρβάρα Τσερτσελή. Ανέβα παιδί μου, φώνεσαι. Λοιπόν, η Ειρήνα έχει επιμεληθεί το φθένισμα της Βαρβάρας, όπως βλέπετε η αθωότητα σε όλο το μεγαλείο, και η Βαρβάρα έχει επιμεληθεί το φθένισμα της Ειρήνας σε ανοιξιάτικες, όπως είπαμε και πριν, και αέρινες δημιουργίες. Η Κοντοπούλου Χρύσα μαζί με την Κοντοπούλου Ελένη. Η Κοντοπούλου Χρύσα που μας έχει έρθει από μακριά, από την Άμφισσα, είναι ένα παιδί που είναι μόνο 6-7 μήνες μαζί μας. Την πιέσαμε πάρα πολύ γιατί πήρε πάρα πολλές ειδικότητες, τις βγάλαμε την πίστη κοινώς. Όμως είναι δυναμικό παιδί, το πάλεψε, θα μας κάνει πολύ περήφανο στην Άμφισσα και μας έχει παρουσιάσει μία τύπου βάγκ. Χρησιμοποιήσεις σαν χτένισμα από έναν γάμο μέχρι μια βάφτιση μέχρι κάτι πιο ιδιαίτερο. Η Μοσχοπούλου Μαρία θα μας παρουσιάσει την Πλασταρά Μαρία. Στο τίμ μας που δυστυχώς για μένα τελειώνει. Είναι αγαπημένη μου μαθήτρια, την έχω πολύ καιρό μαζί μου. Είναι πολύ καλό παιδί και μας παρουσιάζει τη δημιουργία της, η οποία δημιουργία της έχει με θέμα την ψάθα. Κάνε μια στροφή.